Κίδευτηκε σήμερα άλλο ένα αγνοούμενο τη τουρκική εισβολή. Πρόκειται για τον Γιάννη Κουντουρί από το στρογγυλό αμοχό του, αγνοούμενο από τον Αύγουστο του 1974. Τα λείψανα του οποίου ανεβρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο χωριό Σίντα και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Η περίπτωσή του συγκλονιστική. Ο 54χρονος τότε Κουντουρί δεν ακολούθησε την οικογένειά του. Συνελήφθη από Τουρκοκύπρους συγχωριανούς του και εκτελέστηκε. Θυάθηκε για τελευταία φορά στο καφενείο του Μεχμέτ Τικιλέτ, όπου βρισκόταν υπό περιορισμό μαζί με άλλους Ελληνοκύπριους. Την κυβέρνηση στην κηδεία που τελέστηκε από τον ιερό ναό Αγίου Χαρλάμπου στο Γέρι, παρέστη ο εκπρόσωπος της Ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων, Νέστορας Νέστορος. 42 χρόνια μετά την εξαφάνιση και το μαρτύριο που έζησε στα χέρια του απαγωγείου και των εκτελεστών. Ναι, θα πρέπει όχι μόνο εμείς, αλλά ειδικά η άλλη πλευρά να δεχτούμε ότι στη διάρκεια της παράνομης τουρκικής εισβολής και στις μέρες που ακολούθησαν, έγιναν πολλές τέτοιες βάναυσες, απάνθρωπες και αποτρόπες πράξεις. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η εγγονή του Μαρία Κουντουρί. Πώς τα φέρνει η ζωή κάποτε. Όταν βρέθηκα την οστά σου που το ανακοίνωσε ο μικρός μου ο γιος, με όλη του την αθωότητα, όταν πήγα να το πάρω από το μάτι, κοφτά και ξεκάθαρα, βρέθηκε ο παππούς. Ήρθαν κάποιοι κύριοι το μεσημέρι και το είχε στον παππού και τη γιαγιά. Νιώσα να χάνω, να με παίρνουν τα κλάματα και να αναγκάζεται να με παρηγορεί ότι πρέπει να νιώθω ανακούφιση. Ευθύνη στην Τουρκία για τη μη επίτευξη λύση στο Κυπριακό επερίψε ο Επίτροπος Προεδρίας Φωτής Φωτίου, μιλώντας από το βήμα της κηδείας των φωνευθένων το 1974, Νικόλα και Μαρία Σπάρπα και της Παρασκευής Χαραλάμπους στην Εκκλησία του Αγίου Μάμαντος στους Τρούλους. Όπως ανέφερε ο κ. Φωτίου, παρότι την καλή θέληση και την ειλικρινή βούληση της δικής μας πλευράς, η προσπάθεια για εξέβρεση λύσης του Κυπριακού προβλήματος δεν έχουν δυστυχώς αποδώσει όσο θέλαμε και προσδοκούσαμε.